Σαν κεραυνός έπεσε στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης και στην κοινωνία των Χανίων η είδηση του τραγικού θανάτου της Θέλμας Μαυρίδου, υπεύθυνης τύπου και δημοσίων σχέσεων του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη νωρίς χθες το απόγευμα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε. Ειδοποιηθήκαμε από διερχόμενους ότι στο βόρειο οδικό άξονα υπάρχει σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων με εγκλωβισμένα άτομα. Άμεσα η υπηρεσία μας επιλήφθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα και 7 άντρες συνολικά. Η 52χρονη κινείται στο ρεύμα με κατεύθυνση το Ρέθυμνο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Γάλλων τουριστών. Λογικά, γιατί βλέπουμε ότι είναι οδηγός εδώ πέρα με οδηγό. Λογικά η γυναίκα πήγαινε προς Ρέθυμνο και ο κύριος εδώ πέρα, οι τουρίστες με το άσπρο αμάξι. Λογικά συγκρουστήκαμε τοπική εδώ πέρα και γύρισε το αυτοκίνητο. Κάναμε ενέργειες και μετά από περίπου μισή ώρα απεγκλωβίστηκε. Οι υπόλοιποι δύο που επέβαιναν στο άλλο όχημα είχαν απεγκλωβιστεί σύμφωνα με πληροφορίες από διερχόμενους οδηγούς οχημάτων. Εγώ την ώρα που έγινε το συμβάν, αμέσως μετά ήρθα εγώ εδώ πέρα και είδα το τροχαίο. Ήρθα να δω αν είναι καλά οι άνθρωποι. Η γυναίκα ήταν εγκλωβισμένη μέσα και με δυσκολία ανάπνεε. Και αμέσως μετά είδα εδώ πέρα τον κύριο που προσπαθούσε να βγει. Ήρθα, έσπασα την πόρτα, άνοιξα την πόρτα, βγήκε ο άνθρωπος. Εδώ πέρα ήταν λίγο, είχε λίγο τη συστήση και προσπαθούσε να βγει και φοβήθηκα μην τύχουν και πάρει φωτιά τα μάξι και καεί ο άνθρωπος και γι' αυτό ήρθα και έσπασα την πόρτα για να βγάλω τον άνθρωπο. Οι δύο Γάλλοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Χανίων με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Η άτυχη γυναίκα είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της όταν απεγκλωβίστηκε από άνδρες της πυροσβεστικής. Δυστυχώς ο απεγκλωβισμός ήταν πολύ δύσκολος διότι η σύγκρουση από ό,τι φαίνεται με τα οχήματα ήταν με τοπική και είχαν γίνει μια άμορφη μάζα. Δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες για το βόρειο οδικό άξονα, ότι δυστυχώς ο δρόμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και πρέπει άμεσα να επιληφθούν μέτρα τόσο για την κατασκευή του όσο και για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Το Πολυτεχνείο Κρήτης με ανακοίνωσή του αποχαιρετά τη χαμογελαστή Θέλμα Μαυρίδου, που υπήρξε η ψυχή του γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος. Η Θέλμα η Μαυρίδου υπήρξε, αν θέλετε, η φωνή και το κανάλι επικοινωνίας που είχαμε όλοι οι φορείς με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Όχι μόνο στο πλαίσιο της δουλειάς της, αλλά και ο χαρακτήρας της και η στάση ζωής της ήταν τέτοια που ευνοούσε και ενθάρρυνε την επικοινωνία, την εξωστρέφεια. Τη θλίψη τους εκφράζουν με αναρτήσεις τους καθηγητές και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε. Αυτή η εξ αρχής πένθυμη μέρα έμελε να γίνει πιο πικρή, αναφέρουν, για το χαμογελαστό πρόσωπο που φώτιζε το Πολυτεχνείο και έσβησε τόσο ξαφνικά.